Πάμε, παιδιά μου, διότι έχουμε εδώ το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει και έχουμε μία επιστροφή που νομίζω ότι ματαιώνεται. Λοιπόν, εμείς εδώ είχαμε πει ούτως ή άλλως από το καλοκαίρι ότι η Τατιάνα Στεφανίδου δεν θα συνέχιζε στο Έψιλον τότε. Και μάλιστα και εμείς πρώτοι εδώ είχαμε ανακοινώσει και τη μεταγραφή της στο Sky. Τα θυμόσαστε όλα αυτά, έτσι. Φυσικά. Λοιπόν, από το καλοκαίρι, λοιπόν, από τότε, από τον Ιούνιο, είχε ακουστεί ότι η αντικαταστάτρια της Τατιάνα Στεφανίδου στο νέο πρόγραμμα του νέου καναλιού, που τώρα ξέρουμε πλέον ότι λέγεται, θα λέγεται Open, θα ήταν η Άννα Δρούζα με μια εκπομπή κοινωνική. Δηλαδή, αντίστοιχη με αυτή που έκανε Τατιάνα Στεφανίδου. Και μάλιστα, ακόμα και το Σεπτέμβριο, πριν δηλαδή ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα του σταθμού, υπήρχε αυτή η πληροφόρηση ότι η Άννα Δρούζα επιστρέφει στο καθημερινό πρόγραμμα του νέου καναλιού. Και μάλιστα, είχαμε ακούσει ότι γίνανε και συγκεκριμένες συζητήσεις. Δηλαδή, ήταν όχι απλά ένα σχέδιο επί χάρτου, αλλά υπήρχε, ας πούμε, και συντακτική ομάδα. Είχε αρχίσει και δουλευόταν η εκπομπή. Επειδή μου κανονικά είχε γίνει πρόταση και στον Βαγγέλη Περίνα είναι στην Δεν την είχε δεχτεί για άλλους λόγους. Επιβεβαιώνεις, λέει, το ρεπορτάζ μου. Βεβαίως. Ναι. Ο Βαγγέλης να ήταν αρχισυντάκτης. Δηλαδή, γενικότερα, ναι, του είχα πει να συζητήσουν σε όλο αυτό το κομμάτι. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κιόλας τώρα που το λες, η Άννα Δρούζα, αν δεν κάνω λάθος, έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Βαγγέλη Περί. Οπότε προφανώς. Γι' αυτό λοιπόν, στη συνέχεια, ακούσαμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πήγαινε στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, όχι καθημερινό, θα γινόταν Σαββατοκύριακο. Από αλλά εκεί δεν γίνεται, γιατί έχουν κατοικοεδρεύσει στη ζώνη. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι στο νέο πρόγραμμα του Open, το οποίο ξεκινάει εντός των ημερών, η Άννα Δρούζα δεν θα είναι. Δηλαδή είναι περίπτωση, όπως είχαμε δει και με την, που λέγαμε εδώ με την προηγούμενη, την Ιωάννα Λίλη, θα το δούμε πάλι από την καινούργια σεζόν και μετά και βλέπουμε. Ξέρετε τώρα την αυτή. Α, μπορεί να έρθει δηλαδή. Προς το παρόν, καμία ενημέρωση δεν υπάρχει, καμία ανακοίνωση και νομίζω ότι ματαιώνεται. Καλύτερο, Γιάννη, από το να ξεκινήσει να φτιαχτεί ομάδα, να τρέχει η κυρία Δρούζα στη λίστες 8, να φωτίζουν τα στούντιο και να κάνει τρεις εκπομπές και να την κόμουν στην τέταρτη. Καλύτερα τουλάχιστον να κάνει σπίτι η γυναίκα μέχρι να το φτιάξει καλά το project. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω, ρε Γιάννη. Τι ορίστε. Συμβαίνει, δηλαδή η Άννα Δρούζα από τη μία είναι μια παρουσιάστρια που εντάξει, σε σεζόν έχουμε πάρα πολύ καιρό να τη δούμε. Καταφέρνει όμως να μην μένει, ας πούμε, σπίτι της. Ναι. Να κάνει συζητήσεις με κανάλια, να καταλήγει σε συμφωνία και είτε να βγάζει 4 εκπομπές και να κόβεται, είτε να βγάζει 2 εκπομπές, είτε να μην βγαίνει καθόλου. Δηλαδή, τι γίνεται, φτάνει σε συμφωνία με το κανάλι και μετά τσακώνεται. Όχι, τάστρα, δεν ήταν καλά. Κακό κάρμα, τι να σου πω κι εγώ. Το θέμα είναι ότι θα το δούμε από το Γενάρη και μετά. Ούτως ή άλλως τα προγράμματα αλλάζουν. Κρατήστε το αυτό που σας λέω, γιατί θα υπάρχουν. Ξέρεις κάτι ότι θα κοπεί. Οπότε θα δούμε τότε τι θα γίνει. Προς το παρόν πάντως είναι εκτός προγράμματος και αυτό είναι δεδομένο. Okay. Μάλιστα, Γιάννη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά και για ό,τι νεότερο.